Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Τριάντη, γιατί μένεται ο πόλεμος οικογένειας Μαζονάκη. Έχουμε δικαστικές κινήσεις, οι οποίες έχει κάνει ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζονάκης. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Πέτρο. Λοιπόν, πριν μας πεις το τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί έχουμε, επαναλαμβάνω, νέες νομικές κινήσεις, δικαστικές κινήσεις σε βάρος της αδερφής του, να θυμηθούμε μέσω ενός βίντεο το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη διαμάχη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει οικονομικό αντικείμενο και είναι πάρα πολύ σφοδρή. Νέο επεισόδιο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Γιώργου Μαζονάκη και της αδερφής του Βάσος αναμένεται να παιχτεί στις δικαστικές αίθουσες. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του Ιάκωβου Βενιέρη δύο αγωγές έναντι όλων των υπευθύνων για τις οικονομικές διαφορές με την αδερφή του. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Γιώργος Μαζονάκης, λέει χαρακτηριστικά: πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ως καλλιτέχνης και περισσότερο ως άνθρωπος, έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου. Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα. Η κρίση της δικαιοσύνης. Η παραβίαση του νόμου, αν και ποιος. Η πρόκληση υλικών ζημιών, αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί, την υλική και τη ζημιά μέσα μου, το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου, τη ζημιά της ψυχής μου. Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνο με το νόμιμο? Ποια? Ιστερόγραφο. Και όλα εδώ πληρώνονται. Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στα δύο αδέρφια ξεκίνησε το Μάιο του 2024, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της αδερφής του, τα οποία έχασε. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο αδερφών δεν ήταν και καλύτερες τα τελευταία χρόνια. Ως το 2020, η Βάσο Μαζονάκη λειτουργούσε ως η μάνατζερ και ο άνθρωπος που είχε τον έλεγχο των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του καλλιτέχνη. Στη συνέχεια όμως τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή. Σε συνέντευξη που έδωσε τον Ιούλιο στην Κατερίνα Καινούργιο, ο Γιώργος Μαζονάκης αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του. Είναι μια υπόθεση η οποία ούτε και εγώ στα 50 μου χρόνια δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί και μου συνέβη αυτό. Μια δοκιμασία, πιστεύω, που μου βάζει ξανά ο Θεός για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Στην πορεία, ο Γιώργος Μαζονάκης επιβεβαίωσε ότι ο λόγος που πήγαν δικαστικός είναι ότι μεταβίβασαν μετοχές της εταιρείας του εν αγνία. Βαγγέλη μου, είναι μεγάλη δικαστική διαμάχη και είναι και τεράστιο το οικονομικό αντικείμενο. Οπότε σου δίνω το λόγο να μας πεις τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι άλλες από τις δύο αγωγές οι οποίες έχουν κατατεθεί πλέον ή θα κατατεθούν. Από ό,τι είπε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Μαζονάκης, έχουν κατατεθεί, λέει, δύο αγωγές. Πράγματι, όντως αυτό αναφέρει στην ανακοίνωση, η οποία εδώ, Πέτρο, αυτό έχει μεγάλη σημασία νομίζω, αυτό που διαβάζει κανείς και βλέπει. Φαίνεται ότι ξεχυλίζει το συναίσθημα του Μαζονάκη. Του κ. Μαζονάκη. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία τον έχει πληγώσει. Έβγαλε μία ανακοίνωση ενημέρωση του τύπου, όπου αναφέρεται στο νομικό σκέλος, στη δικαστική εξέλιξη, ότι κύριε, εγώ κατέθεσα αγωγές σε βάρος της αδερφής μου και των όποιων άλλων θεωρώ υπεύθυνων για το κομμάτι, το περιουσιακό, τις διαφορές. Αλλά την ίδια ώρα, όλο το από κάτω κομμάτι φαίνεται να υπάρχει μια πικρία, μια απογοήτευση, ένα έντονο συναίσθημα. Θα μου πεις, αδέρφια είναι. Είναι αδέρφια, Βαγγέλη, και ξέρεις, είναι πολύ δυσάρεστες αυτές οι υποθέσεις. Γιατί όταν αναγκάζεσαι να στραφείς εναντίον της αδερφής σου, την οποία κατηγορείς για συγκεκριμένα οικονομικά αδικήματα τα οποία φέρεται να έχει τελέσει, καταλαβαίνεις, είναι και το ανθρώπινο και το συναισθηματικό. Το αίμα νερό δεν γίνεται ούτως ή άλλως. Αυτό το λέει ο θυμόσοφος λαός. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και έχεις πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, ότι βλέπουμε ότι σε αυτή την ανακοίνωση του Μαζονάκη ξεχυλίζει το συναίσθημα. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την αδερφή του την εμπιστευόταν. Ναι. Της είχε αναθέσει την διαχείριση της περιουσίας και των εταιριών. Μέχρι και το 2020, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, η Βάσο Μαζονάκη ήταν ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τα πάντα γύρω από την καριέρα του αδερφού της. Με σημαντική καριέρα έτσι στον χώρο του τραγουδιού. Εδώ θέλω να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με το δικηγόρο, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορεί να βγει στα ΜΜΕ, γιατί είναι οι τέτοιες εντολές που έχει πάρει την πλευρά του κυρίου Μαζονάκη. Και θερμή παράκληση, επειδή πολλοί παίζαν ότι είναι ανακοίνωση δικηγορικής εταιρείας, ότι δεν είναι ανακοίνωση δικηγορικής εταιρείας του. Είναι μέσω του μέλη της εταιρείας, είναι ανακοίνωση του ίδιου του κυρίου Μαζονάκη. Οπότε αυτά τα οποία είδαμε είναι η ανακοίνωση του κύριου Μαζονάκη, του ίδιου του Γιώργου Μαζονάκη, δεν είναι ανακοίνωση κάποιου δικηγόρου. Είναι τα λόγια τα οποία θέλει να μοιραστεί έτσι με το κοινό, με το τηλεοπτικό κοινό, με τους φαν του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Τι να πω, ξέρεις, είναι πολύ στεναχωριέμαι όταν συμβαίνουν αυτά. Όμως στη ζωή έχουμε δει και άλλες τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε δει οικογένειες ουσιαστικά να καταλήγουν στα δικαστήρια και αδέρφια να πλακώνονται λόγω κάποιας διαφοράς οικονομικής. Αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι Εδώ πέρα ο γιος μας, ο Νάκης, ενδεχομένως εμπιστεύτηκε κάποιους ανθρώπους και δει την αδελφή του και νιώθει τώρα και ο ίδιος εκτεθειμένος από το ίδιο του το αίμα, με αποτέλεσμα να βγάζει αυτή την ανακοίνωση. Έχουμε εντοπίσει τον δικηγόρο της κυρίας, της αδελφής του. Έχουμε επικοινωνήσει με τον φερόμενο δικηγόρο μέχρι και πριν από λίγο καιρό. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος στην τωρινή υπόθεση. Πήραμε και στο γραφείο του τηλέφωνο, στο σταθερό. Έχω βρει και το κινητό του τηλέφωνο και του έχω αφήσει προσωπικό SMS. Αλλά δεν έχουμε απάντηση. Έτσι. Δεν έχουμε απάντηση. Εντάξει, τώρα αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να είναι σε κάποιο δικαστήριο ο άνθρωπος. Okay. Αναμένουμε. Πάντως, έβγαλε μια πικρία τρομερή με ένα ερώτημα ο κύριος Μαζονάκης. Τελικά το νόμιμο είναι και ηθικό. Αυτό το είχε πει ο Βουλγαράκης, δεν το είχε πει. Είναι διαχρονικό όμως. Διαχρονικό. Το ερώτημα. Το αυτό. Νόμιμο είναι και ηθικό. Και ειδικά μεταξύ αδερφών. Πολύ στενάχωρα. Πολύ στενάχωρα αυτά τα πράγματα. Θα το λέω, θα το επαναλαμβάνω, θα το λέω διαρκώς. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.